Χτες ήμουν στον τελιβεράδικο ενός φίλου και συνάντησα ένα 19χρονο που πασπάτευε το κινητό του, ένα Galaxy 4, πολύ καλό κινητό, και του γκρίνιαζε, ρε, τι κινητό είναι αυτό κτλ. Και του λέω, ρε, εσύ τι, φοβερό, καλό κινητό δεν είναι αυτό που έχεις. Και μου κάνει, καλό είναι, καλό, και του κάνω, όχι. Και τέλος πάντων μου λέει, όχι, είναι πολύ μεγάλο για το χέρι μου, δεν με βολεύει καθόλου. Επιδότηση, ναι. Τέλος πάντων συμφωνήσαμε ότι έχει καλή κάμερα, μου έδειξε πόσο άχρηστο είναι αυτό το. Που σκρολάρεις με το μάτι, το eye tracking πάνω κάτω τις σελίδες. Όλα αυτά τα σουσούμια δεν του χρειάζονται. Αυτό το παιδί σπουδάζει, δουλεύει κιόλας 4-5 βάρδιες τη βδομάδα στον τελιβεράδικο και έχει ένα πανάκριβο κινητό Galaxy 4 που όχι μόνο δεν το χρειάζεται, αλλά ούτε καν του κάνει κέφι. Και μάλιστα ούτε καν τον βολεύει, ούτε καν του αρέσει. Αλλά το πλήρωσε. Το πληρώνει κάθε μέρα. Το πληρώνει με τη συνδρομή, το πληρώνει με το μηνιαίο πάγιο της επιδότησης και συνεχίσαμε να κουβεντιάζουμε. Και τα Χριστούγεννα αυτό το παιδί μου είπε ότι θα ξοδέψει τα μισά του Χριστούγεννα πίνοντας και τα άλλα μισά με hangover, ξέρω εγώ, γιατί δεν έχει λεφτά να πάει ταξίδι στην Ισπανία, στο δικού του. Και σκέφτομαι εγώ, που μόλις έχω γυρίσει από διακοπές, αν εκείνο το 450, ας πούμε, που κοστίζει το κινητό του και το ξοδεύει σιγά σιγά, το είχε κρατήσει και είχε κρατήσει το παλιό του Nokia, ας πούμε, το οποίο είναι μια χαρά και πήγαινε ένα ταξίδι με αυτά τα χρήματα, πόσο πιο πλούσιο θα ήταν το 2013 του, αυτήν του κοπελιού. Αλλά βλέπεις, πνιγόμαστε στη δουλειά, πνιγόμαστε στα έξοδα, αλλά μας είναι πάρα πολύ εύκολο για ένα καλό διαφημισμένο μπιχλιμπίδι να δεσμευτούμε ένα τριαντάρι το μήνα για ένα ή δύο χρόνια. Οπότε σκέψου, 3-12-36, εγώ που είμαι και τσιγκούνης, με 360 ευρώ, κάνω διακοπές τρικούβερτες. Πάω και μένω σε φίλους, αντί να τους κερνάω μπουκάλια, ξέρω εγώ, πλένω τα πιάτα, τακτοποιώ το σπίτι κτλ. Τρομεκατοικοί, δεν ξοδεύω πολλά χρήματα στις διακοπές και περνάω υπέροχα. Αντίστοιχα και εσύ, αν είσαι νέο παιδί, σκέψου δηλαδή, σκεφτόμουν μια υπηρεσία, φαντάσου, μια υπηρεσία να σε αναγκάζει να πας διακοπές ξοδεύοντας ένα μηνιαίο πάγιο αντίστοιχο ενός κινητού που πάλι δεν σου κάνει τόσο κέφι. Δηλαδή δεσμεύεσαι να πληρώσεις, ας πούμε, 30-40 ευρώ το μήνα κάθε μήνα και αυτή η εταιρεία σου προσφέρει, με δυνατότητα επιλογής και προσαρμογής φυσικά, ένα ταξίδι, ένα ωραίο ταξίδι το χρόνο, το οποίο πρέπει να πάρεις. Πρέπει να ταξιδεύεις, δεν γίνεται. Όπως έπρεπε να πάρεις ένα κινητό από επιδότηση και δεν μπορείς να εξαργυρώσεις τα χρήματα, έτσι και τώρα πρέπει να ταξιδεύεις. Φαντάσου μια τέτοια υπηρεσία. Ουσιαστικά δηλαδή υποχρεωτικές διακοπές κάθε χρόνο, ακόμα και αν δεν έχεις πολλά χρήματα για εξόδημα, γιατί τα ξοδεύεις σιγά σιγά. Αυτή η ιδέα είναι επηρεασμένη από κάτι διαλέξη του καταπληκτικού Dan Ariely που παρακολουθούσα τον περασμένο χειμώνα. Τέλος πάντων, γιατί χρειαζόμαστε όμως αυτή την υπηρεσία? Ο λόγος που χρειαζόμαστε μια τέτοια υπηρεσία είναι ότι δεν μπορούμε σαν άνθρωποι κι εμείς να πειθαρχήσουμε τις παρορμήσεις μας, ειδικά δε παρορμήσεις που καμουφλάρει το μυαλό μας σαν ανάγκες ή σαν κοινωνικές συμβάσεις ή σαν καθημερινότητα. Οπότε δεν ξέρουμε καν ή δεν θυμίζουμε στο μυαλό μας ότι είναι όντως παρορμήσεις για συμπεριφορές παράλογες σε σχέση με την γενικότερη ευτυχία μας. Καθώς, σαν άνθρωποι κι εμείς, όπως είπα, υιοθετούμε κάτι απλό και όχι συνηθισμένο αναγκαστικά, αλλά ξέρεις μωρέ, αυτό θα κάνω τώρα, θα βγω να πιω, θα έχω ένα ωραίο κινητό, εντάξει, δεν μου χρειάζεται, αλλά αυτό το αλλά εντάξει που λέμε, αν το προσέχαμε λίγο περισσότερο, θα μπορούσαμε να ζούμε πολύ πιο ευτυχισμένοι. Οπότε, εφόσον δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η υπηρεσία και μπορείς να το κάνεις μόνος σου, μπορείς. Συσταγωγικά δεν νομίζω να μπορείς, αλλά τέλος πάντων. Ένα, φτιάξε ένα κουτί. Ένα κουμπαρά, ας πούμε. Έχει ένα κουτί για αυτό το σκοπό. Δύο, αποφάσισε ένα συγκεκριμένο ποσό που θα ρίχνεις αυστηρά κάθε εβδομάδα σε αυτό το κουτί. Π.χ., ας πούμε, κάθε Κυριακή θα ρίχνω 10 ευρώ σε αυτό το κουτί. Για πάντα. Ό,τι και αν συμβεί. Τρία, θεώρησε το κουτί αυτό απροσπέλαστο. Είναι αδιανόητο και απλά αδύνατο το να μην βάλεις το καθιερωμένο 10 ευρώ κάθε Κυριακή. Και επίσης είναι αδιανόητο να χρησιμοποιείς αυτά τα χρήματα για οτιδήποτε άλλο εκτός από το να πας το ένα εκείνο ταξίδι για το οποίο είναι αφιερωμένο το κουτί. Είσαι απόλυτα δεσμευμένος στην ίσως πιο ευτυχισμένη και ενδιαφέρουσα εμπειρία της χρονιάς σου, σκύλε. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Τέσσερα. Μην βάζεις παραπάνω χρήματα. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί θα μπει στον πειρασμό να βάλεις άλλη φορά λιγότερο, να κάνεις συμφωνίες με τον εαυτό σου. Όχι. Είναι κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να το πληρώσεις ούτε σεντ παραπάνω. Τώρα, αν έχεις περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το συγκεκριμένο ταξίδι όταν αποφασίσεις να το κάνεις, έχει καλώς προφανώς. Αλλά εκεί η κατάσταση πρέπει να είναι αυστηρή. Επίσης, φυσικά την πρώτη φορά μπορεί να έχεις λιγότερα χρήματα διαθέσιμα αν ξεκινήσεις αυτό το πράγμα λίγους μήνες πριν πας στο ταξίδι σου. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις τα Χριστούγεννα και πας το καλοκαίρι, θα μαζεύεις για περίπου ένα εξάμηνο. Αλλά, μην πτωείσαι, είναι μόνο η πρώτη φορά. Τον επόμενο χρόνο θα έχεις περισσότερα χρήματα, θα μπορείς να πας πιο μακρινές διαδρομές ή για περισσότερες μέρες. Ελπίζω όχι πιο ακριβές παρόμοιες διαδρομές. Να επενδύσεις σε απόσταση
και σε χρόνο. Τώρα, αν φοβάσαι για κλέφτες στο σπίτι σου που μπορεί να είναι φυσιολογικό, απλά ξεχνάς όλα όσα είπα, διότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι με το να τα αποταμιεύσεις νοητά ή να τα βάλεις σε ένα λογαριασμό ή να κάνεις κάποια συναλλαγή. Αυτό είναι, δεν θα αλλάξει τίποτα, τουλάχιστον σε σχέση με τον τρόπο που αποταμίευες ως τώρα. Οπότε αυτό το σύστημα, αν θες να δουλέψει, πρέπει να έχει το ρίσκο του να κλαπεί αυτό το κουτάκι. Και μάλιστα έχοντας το ρίσκο του να κλαπεί αυτό το κουτάκι, αυτό το κουτάκι γίνεται ένα συγκεκριμένο πράγμα που φυλάζει αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Οπότε ενισχύει ακόμα περισσότερο τη μοναδικότητα της ύπαρξής του. Α, τι λέω πάλι. Και τέλος, το άνοιγμα. Οπότε μετά από καιρό προγραμματίζεις ένα ταξίδι, έχεις αυτά τα χρήματα, έχεις όσα άλλα χρήματα θες και φύγε μακριά. Πήγαινε στο καλό και απόλαυσε τις μέρες εκείνες, γιατί μια ζωή την έχεις και θα πεθάνεις σύντομα κτλ. Τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε βέβαια, όλα αυτά τα λέω για να τα πω, αλλά στατιστικά με το κοινό που έχω στο YouTube δεν πρόκειται να το κάνει κανείς, ούτε εγώ ίδιος θα το κάνω. Αλλά στην τρελή περίπτωση που, όπως λένε και στο Facebook, ανήκει στο 0,0038% των ανθρώπων που θα υιοθετήσουν αυτή την πρακτική ή τουλάχιστον θα την δοκιμάσουν και θα την ξεκινήσουν, πρώτον θα εκπλαγώ πάρα πολύ, μου φαίνεται αδύνατο. Δεύτερον, αν το κάνεις που είναι ήδη ένα μεγάλο βήμα, κάνε μας μια χάρη και άφησε ένα σχόλιο από κάτω. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά ας μιλάμε, δεν θα γίνει. Πρέπει να ελπίζουμε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι. Ευχαριστώ που παρακολούθησες το συγκεκριμένο βίντεο και ελπίζω να περνάς καλά και να...